Θα αρχίσει λοιπόν σιγά σιγά και το μάτς του ΕΣΑ για τους Βάτος Λόκος, ΕΣΑ Intermediate. Βάτος Λόκος εναντίον DZBD, οι οποίοι συγκεκριμένοι είναι οι Γερμανοί, οι οποίοι παίξαμε οι Βάτος Λόκος και στο ΕΣΑ Open League πριν δύο μήνες περίπου. Έχει αρχίσει το Knife Round. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής και θα αρχίσει κανονικά και η ροή του Gay. Εδώ πέρα ο Σπεκ κάτι περίεργο έκανε και οι Βάτος Λόκος θα ξεκινήσουν λογικά σαν terrorist, ανάλογα το ότι θα επιλέξουν και οι DZ. Τα περισσότερες πληροφορίες για το ΕΣΕΑ λοιπόν. Πίστολο, όπως είπαμε, οι Γερμανοί θα επιλέξουν το City Side και οι Γερμανοί στις Βάτος Λόγκος θα ξεκινήσουν σαν T. Βλέπουμε τους Βάτος Λόγκος σιγά σιγά να έχουν φτάσει σχεδόν πίσω από τη ράμπα, να ετοιμάζονται για το A-Execute. Από μέσα περιμένει ο Γκάιλ μαζί με τον Τρίτο, ο οποίος θα πετάξει μία γκρινέιτ. Έχουμε δει τον Βάτος Λόκος, ενώ και εδώ πέρα θα προσπαθήσει και θα σκοτώσει τον Έτα με τη βοήθεια του Χέικο Μίλαν. Θα σκοτώσει τον Χάκερ, ο Χέικο θα συνεχίσει μέσα και θα πάρει και αυτό το μαφραγμπουρίτο από το Τζάγκλι, θα τον σκοτώσει ο Χέικο. Τρίτ και Γκάιλ είναι στο City. Τα Ζάκος. Εδώ πέρα δείχνει κάποιες προς το Μίντο Σμόκι πάνω στο Triple Box. Χίκο περίμενε εδώ πέρα τον αντίπαλό του, ο οποίος δεν θα γυρίσει. Γκάι στη μεριά του Σίτι θα δει τον Ταζάκο και θα τον σκοτώσει και ο Πριν θα πάει να σώσει το Άρμορ, το οποίο αγόρασε στην αρχή του round. 1-0 λοιπόν, γρήγορα και ωραία για τους Βάτος Λόκος, οι οποίοι θέλουν να κυνηγήσουν και το Φράγκ, αλλά έχει κρυφτεί καλά ο τελευταίος τους και δεν θα γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν ακούγομαι και πάρα πολύ καλά μέσα. Anyway. Σπέκτ. Πάει να κοιτάξει το underpass. Σμόκι κοιτάζει το push στο μη, ενώ τρία άτομα για τους DZ μέσα στο A-side spec στο underpass. Όλο τον δρόμο μόνος του έχει ακούσει τον Μίλαν, θέλει να του πετάξει την grenade, η οποία θα του κάνει ελάχιστο ως μηδαμινό HP. Γιατί ήταν σε αρκετά καλό σημείο. Βρείτε εδώ πέρα ο οποίος έχει σηκώσει το UMP, περιμένει τους αντιπάλους του έξω από το connector στην μεριά των σκαλιών, αλλά οι Βάτος Λόκος περιμένουν υπομονετικά τις κινήσεις των αντιπάλων. Σπέκτε εδώ πέρα κολλημένος κοντά στα 20 δευτερόλεπτα και ο Χέικο
βαθμιδιλόπουλος έχουν μαζευτεί τα τέσσερα άτομα και ετοιμάζονται να πάνε προς το A. Μετά είναι πάρα πολύ κοντά. Θα μπει ο Σμόκι, θα τον σκοτώσει, θα σκοτώσει και τον Ταζάκο. Χάκερ όμως, θα κάνει το refrag. Κίκο, προχωράει μέσα. Υπάρχει άτομο στις σκάλες, ο Σπεκ, θα τον φάει με τον GMP. Συνεχίζει ο Χίκο προς το City, έχει ακούσει κάτι, βλέπει τον Μπορίκο, το σκοτώνει. Είναι υπάρχει και ο Μίλαν εκεί, ο οποίος θα ρίξει μία σφαίρα με τον Τίγκλι. Χάκερ έχει μείνει μαζί με τον Σπεκ. Σπεκ θα κάνει το frag, Χάκερ γυρνάει να ρίξει ένα σπρέι προς το κουτί και θα κάνει κι άλλο. Μίλα πάνω στο κεφάλι του Σπεκ αυτή τη φορά. Χάκερ έχει μείνει μόνος του προς το Tetris. Ένα ένα situation με το Τίγκλι του Μίλαν να έχει κάνει τεράστια ζημιά στους αντιπάλους του. Χάκερ και Μίλαν, παιχνίδι υπομονής και από τους δύο παίχτες. Χάκερ πάρα πολύ καλά θα περιμένει, δεν έχει ακούσει diffuse kit, πάει να δει το τι γίνεται, θα φύγει, θα πάρει το δεύτερο round για την ομάδα του, θα σώσει και τον Γκάν, ο αντίπαλός του, ο οποίος τον περίμενε ουσιαστικά από την άλλη πλευρά. 2-0 για τους Βάτους Λόκους. Μίλαν βγαίνει προς το window, θέλει να κάνει κάποια picks. Hacker μπαίνει μπροστά, έχει μπει μέσα στα apps, θέλει να κάψει οτιδήποτε aggressive υπάρχει και ο Smoke εδώ πέρα θα πάρει ένα φράγκο. Πάρα πολύ ωραία. Θα ρίξει τον David A. Smoke εναντίον του Μπουρίτο, τον έχει αφήσει με 30 έτσι και θα τον αφήσει. Μια φλάση από τον Hacker Row, εδώ πέρα ο Ταζάκος θα βρει πρόβλημα πάνω στον Dupree. Το Smoke όμως θα αφήσει και αυτόν με ελάχιστο HP. Υπόφλας για τον Σκότη να μπει στο connector, ακούει τις σφαίρες του P250 και θα πεθάνει. Χέρικο όμως θα πάρει ακόμα ένα φράγκ στην ράμπα, ο οποίος δεν μπαίνει μέσα στο ASI, περιμένει τους συμπαίχτες του. Δύο παίχτες στον DZ με πάρα πολύ ελάχιστο HP και εδώ πέρα ο Χέικο δεν θα μπορέσει να πάρει αυτό το frag. Hacker για τον Dupree, το οποίος είναι με 3 HP και τώρα πρέπει να προσέξουμε γιατί έρχεται ακόμα ένας από το City, τον έχει ακούσει ο Hacker και τον σκοτώνει. Τελευταίος επιζών με 5 HP, 3 συγγνώμη. Στέκ, πλησιάζει σιγά σιγά. Τον περιμένει και θα πάει να σώσει λογικά το Diggle. Τώρα βγαίνει ο Σπεκ, ο οποίος τον βλέπει. Dupree θα κάνει ολόκληρο τον κύκλο. Θα κάτσει εκείνο το σημείο. Τον βλέπει τώρα ο Σπεκ, δεν θα προλάβει να τον σκοτώσει όμως. Μικρό το κακό αυτό. 3-0 για τους Βάτους Λόκους, ο οποίος Dupree το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να σώσει 700 γκολ. Πρώτο gun down συνολικά και για τις δύο ομάδες, με τους Γερμανούς να μην σηκώνουν κάποιο AWP. Εδώ πέρα φαίνεται πολλά στάθος, παίκτη έχει περάσει, βλέπει τον Dave the Tuck, τον σκοτώνει, υπάρχει κι άλλο άτομο μέσα στο A-side βέβαια και ο Μίλαν, ο οποίος παραμονεύει του πριν πάει από πίσω. Γκάι, πάρα πολύ όμορφα, είναι μέσα στο A-side. Τώρα τον ακούσαμε, βλέπει τον Smoke στην πλάτη, τον σκοτώνει, θα σκοτώσει και τον Χέικο, Ταζάκος. Ταζάκος και Hacker εναντίον του Μίλαν, ο οποίος Μίλαν έρχεται από πίσω. Βέβαια, ο Τάζ είναι εκεί να ρίξει μία σφαίρα πάνω στο κεφάλι του άτυχου Γερμανού και να πάρει το τέταρτο round για την ομάδα του. Οι οποίοι VL θα στείλουν ξανά τους DDZ Seiko.
Plan λοιπόν για τους VL, οι οποίοι εδώ πέρα ο Σνόκη θέλει να κυνηγήσει να δει τον Ντουπρί. Το Στρέιβ θα του κάνει την χάρη. Υποπλάς για τον Ταζάκο, ο οποίος περνάει προς το σοτ. Μπαίνει μέσα. Δεν υπάρχει δίπλα του άτομο, ο Μίλαν είναι ο οποίος θα τον σκοτώσει. Τώρα γνωρίζουν και αυτού την θέση. Βιέλ, Σμόκη, θα ξαναμπεί μέσα στο άμεπα, σπέκτ. Παίρνει χώρο σιγά σιγά στα άψελο. Έχουν πέσει δύο άτομα. Τον Βάτος Λόπες και ο Σπέκ θα πάρει το infrag πάνω στο Μίλαν, ενώ μια σφαίρα θα τον βρει, θα πάρουν το πλάν η VL και πολύ όμορφα ο Σπέκ και τον Φρίτ θα σκοτώσει. Σπέκ down, Σμόκι και Χάκερ εναντίον τριών ατόμων. Σμόκι εδώ πέρα πολύ όμορφο, ότι πρέπει να κοιτάξει και από πίσω του γιατί έρχεται ακόμα ένας αντίπαλος, θα πέσει κάτω για καλή του τύχη και τώρα τον καταλαβαίνει Γκάι εναντίον Σμόκι. Τον πουσάρουνε Σμόκι, θα τον σκοτώσει ενώ πέφτει προς τα πάνω και θα πάρει και το βλέπει πάνω στον Γκάι. Κλάτς 1-2 για τον Σμόκι και το 5ο round για τους VL. Όμορφα, αργά, σταθερά και πάρα πολύ ωραία, ακόμα κι ας είναι με τρία άτομα από την αρχή του round. Ο Σπέκτ άνοιξε το site, πήρε δύο άτομα και μετά ήρθε ο χώρος του Smokey και η WP τώρα το πρώτο στο παιχνίδι. Βλέπουμε τους Γερμανούς να έχουν εξαπλωθεί, να έχουν πάρει χώρο στο mid, οπότε γνωρίζουν ότι η VL είναι κάπου ανάμεσα στα Ups και στο A-side. Ταζάκος θα ρίξει μια φλάζ μέσα στο A-side και θα πάει προς τα πίσω. Χέικο μπαίνει μέσα, υπάρχει μια μόλι πάνω που θα δεχτεί την φλάζ. Γκάι, θα μπει το πλάνο πάρα πολύ γρήγορα. Χέικο δεν θα μπορέσει να σκοτώσει και αυτόν. Σπεκ και Ταζ κρύβονται προς τα πίσω από το Ζάνιου Γιώτρη. Ένα άτομο τώρα έχει περάσει και από τις σκάλες. Τάκερ πλάς του Μαρίν και το Ζάκος έχει μείνει μόνος του. Πρέπει να βρει αυτό το φράγκ πάνω στον Πρι, αλλά δεν θα το κάνει. Εκείνος θα το σκοτώσει με USP και η DDZ θα βρούμε το πρώτο τους round στο παιχνίδι. Ενώ μπήκαν πάρα πολύ ωραία μέσα στο A-side, οι VL δεν μπόρεσαν να κρατήσουν σωστά positions. Είδαμε ο Σπέκτη ήταν πεθυμένος από παντού, τον βαρούσαν μέσα στο κουτί. Πριν θα πετάξει μια grenade και θα φύγει προς το σοπ και θα συνεχίσουν να παίζουν όπως και πριν. 2-1-2 είναι μια σπόγκρη που καθυστερεί την ομάδα των VL. Φεύγει άλλη μία από τον Πριν πολύ βαθιά, μπορεί το είναι προς το καρ πάνω στο βαρέλι και κοιτάζει τους VL. Φεύγουν οι φλάς, ο Μπουρίτο δεν βλέπει, φεύγει άλλη μια φλάς η οποία θα καθυστερήσει τον Μπουρίτο. Εδώ πέρα μέσα από την Smoke θα σκοτώσει τρία άτομα, θα πέσει ο Σπέκ και θα τον σκοτώσει. Φεύγει μια φλάς, έχει πάρει τον Καντοπρί, είναι φλασωμένος. Δέιβ τον βλέπει. Χάγκερ έχει μείνει μόνος του, θα πάρει τον Πρίτ, δεν θα μπορέσει να σκοτώσει κάποιον άλλο. Και η DDZ άλλο ένα ακόμα round. Δεν μπόρεσαν να πάρουν και το plant εδώ οι Vatos Locos.
κάποιο θέμα λογικά υπάρχει με το μικρόφωνο. Anyway. Ζάκος είναι πάνω στο mid, κοιτάζει το short και το window, μήπως υπάρξει κίνηση, ενώ VL ξανά σιγά σιγά πηγαίνουν προς το A-side. Μια smoke του spect για να προσπαθήσει να μπερδέψει λίγο τους DDZ. Ενώ 50 δευτερόλεπτα που μένουν ακόμα για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου round. Και το μοναδικό άτομο μέσα στο site είναι ο Γκάιλ, ο οποίος... Oh! Πολύ όμορφο shot εδώ πέρα από τον Ταζάκος. Προχωράει σιγά σιγά, δεν του σκοτώσει. Ταζάκος φωνιάς. Θα πάρει και δεύτερο άτομο. Εδώ πέρα ο Dave. Πηγαίνει, ακούει τις σφαίρες που πηγαίνουν πάνω τον hacker. Θα σκοτώσει και τον Spect Smokey. Καλά θα κάνει να μην βγει. Πηγαίνει από πίσω του ο Ταζάκος. Θα πεθάνει και αυτός. Υπάρχει πολύ χρόνο για εκείνο να κάνει το retake. Ο Smokey θα αρχίσει να καίγεται. Πηγαίνει πάνω στο τέτρος. Δεν έχει χρόνο τώρα ο Dave εκτός. Αν θα κάνει ένα fake, το οποίο δεν υπήρχε λόγος, γιατί έχει ένα gun το οποίο, γιατί να μην κρατήσει. Εδώ πέρα μια πράξη χωρίς καθόλου μυαλό από τον Γερμανό. Ειδικότερα στην περίπτωση που δεν είχε και smoke. Τώρα ελπίζω να είναι πολύ καλύτερα. Μάλλον το μικρόφωνο της κάμερας είχε συνδεθεί πιο πριν, πείτε μου κι εσείς να ξέρουμε να συνεχίσουμε καλύτερα. Έτσι μπορεί το έχει ρασάρι και εδώ πέρα ο hacker θα πρέπει να προσέξει. Μίλαν και Πριτ. Θα δεχθεί τη φλάση ο Πριτ. Θα βγει ο hacker με ωραίο bunny hop και θα τον σκοτώσει. Μπορεί το ακόμα μέσα στα B-ups. Είναι και ο Χέικο εκεί πέρα. Μπορεί το σταθερός hacker εδώ πέρα πρέπει να προσέξει ότι υπάρχει άτομο στα δεξιά. Οχ, τον βλέπει εδώ πέρα. Πρέπει να κάνει το refrag ο Χέικο, ο οποίος το κάνει και μένει αυτοί οι δύο παίχτες μόνοι τους. Ταζ και Χέικο εναντίον τριών παίχτων των DDZ. Υπάρχει και ο Dave, ο οποίος είναι από πίσω τους και τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να προχωράει όπως προχωράνε και οι VL προς το B-side. Taz με 7, έχει μείνει πάρα πολύ low HP. Δύο άτομα τον DD τον πολιορκούνε και τώρα θα αρχίσει να φαίνεται μέσα από την smoke. Ο Dave το μόνο που έχει να κάνει είναι να βατήσει mouse ένα και να σκοτώσει. Το link είναι SEA Intermediate, παιδιά. Περάσαμε από το Open League. Τάζ. Μία grenade η οποία πηγαίνει όλη πάνω του. Μπουρίτο εδώ πέρα την πέταξε πάρα πολύ ωραία. Μπουρίτο είναι flash, θα σκοτώσει τρία άτομα ξανά και θα συνεχίσει άλλο ένα από τον Πριτ. Όχι όμως και τον Spect. Spect πηγαίνει σιγά σιγά εκεί πέρα που βρίσκονται τέσσερα άτομα των Γερμανών. Θα πάρει ένα, θα ρίξει και πάρα πολλά στον δεύτερο
Δεν θα καταφέρει όμως τίποτα παραπάνω. 4-6 έχουν μειώσει κατά πολύ η DDZ. Spec και Dave, το πρώτο δύο για τις ομάδες. Force από τους VL. Οι οποίοι έχουν αρκετό staff για να πραγματοποιήσουν μέχρι ένα execute. Για να δούμε τώρα τι ετοιμάζουν, ποιο είναι το plan, τι call θα γίνει. Spect ρίχνει μία smoke, Taz έχει περάσει όμως, θα τον σκοτώσει ο Πριτ. Και εδώ πέρα οι άλλοι παίκτες των VL ετοιμάζονται να πάνε προς το A-side, μία smoke φεύγει. Smoky μπαίνει μέσα, υπάρχει άτομο στο sandwich ο οποίος είναι ο Γκάλι και θα σκοτώσει δύο άτομα, Heiko. Θα βρει τον Μπουρίτο και πιο πριν τον Γκάιλ. Μίλαν όμως από το jungle θα σκοτώσει τον αντίπαλό του και εδώ πέρα ο Σπέκτ έχει καταλάβει την τοποθεσία του πριν. Κοιτάζει προς το kitchen, μήπως έρθει κάποιο άλλος. Πριν εδώ με ένα πολύ ωραίο φλικ θα σκοτώσει ποιοδήποτε όνειρο είχε ο Σπέκτ για το συγκεκριμένο round. Θέλω να υπενθυμίσω σε αυτούς που μπαίνουν τώρα, είναι ESEA Intermediate. Με την συγκεκριμένη ομάδα είχαμε ξανααγωνιστεί στο ESEA Open League, δηλαδή στο προηγούμενο division από αυτό, την οποία είχαμε κερδίσει 16-12 αν δεν κάνω λάθος, με άλλο line-up. Ενώ έχουμε μπει μέσα στο hey, side, το smoke έχει περάσει. Και ο Spec. Θα πάρουν από ένα frag και οι τρεις. Brit. Από το connector εδώ πέρα αυτή η grenade η οποία θα καταλήξει πάνω από το κεφάλι του Spec δεν θα προκαλέσει πολύ ζημιά. Μίλαν έχει το AWP. Πικάρι τον Dark. Δεν βρίσκεται κανένας όμως εκεί. Ο hacker ο οποίος έχει σηκώσει το AWP θα σκοτώσει τον Brit για αρχή και ο Μίλαν θα αποφασίσει να οπισθοχωρήσει σιγά σιγά περνώντας και μία βόλτα από το connector. Τα Ζάκος θέλει να ψάξει και εκείνος τον Μίλαν όπως κάνει και ο hacker από την άλλη πλευρά. Μίλαν θα πεθάνει από τον hacker, πάρα πολύ έξυπνα τον περικυκλώσαν, είχε μείνει και την προηγούμενη φορά σε εκείνο το σημείο, οπότε ήταν γνωστό πού θα πάει να κάνει save ο παίχτης. Hacker θα αποφασίσει λόγω του spawn, φαντάζομαι, να πάνε για execute και όχι να πικάρει. Ενώ εδώ ο Dave σκοτώνει τον Spec, μπαίνουν από το connector η VL. Taz μπαίνει και σκοτώνει τον Dave και ο hacker τον Burrito. 3 εναντίον 4. Γκάιλ θα σκοτώσει δύο άτομα και μυρίζει αυτοκτονία εδώ πέρα για τους VL. Heiko μένει μόνος του. Γυρνάει και βρίσκει δύο άτομα, τον Πριτ και τον Γκάιλ. Ο Γκάιλ ο οποίος θέρισε τρία άτομα από τους VL. Το C4, τον Taz ο οποίος ουσιαστικά κοιτούσε σε εκείνο το σημείο και τον Spec. X7, VL πάντα μπροστά.
hacker ο οποίος κοιτάζει με το AWP Pricked. Πουσάρει σιγά σιγά. Έχει πάρει πάρα πολύ χώρο. Hacker εδώ πέρα και πριν. Φάνηκε ότι αυτή η μόλι έπεσε πάρα πολύ κοντά. Ο hacker εδώ πέρα θα χάσει το shot. Πριν θα πέσει προς τα πίσω και τώρα όλοι οι Γερμανοί θα γυρίσουν να πάνε προς το B-side που από πίσω τους έρχεται ξαφνικά ο Γκάιλ και θα βρει 4 άτομα τουλάχιστον πλάτη. Μπαίνει μέσα στα B-ups, υπάρχει η smoke αυτή. Κανείς δεν κοιτάζει προς τα πίσω. Βγαίνει. Βλέπει τον Χέικο, το σκοτώνει. Θα σκοτώσει και τον Σπεκ. Ταζάκος είναι μόνος του μέσα από την smoke. Βρίσκει για αρχή τον Μίλαν. Υπάρχει στο bench ο Μπουρίτο. Δεν θα τον δει. Και οι DDZ θα ισοφαρίσουν σε 7-7. Ένα άτομο σκότωσε 2 και έτσι οι VL ουσιαστικά σκότωσαν και το round και καθώς δεν υπήρχε άτομο να κοιτάξει πίσω τους. Χέικο με τον Ντίγκλ πηγαίνει προς το... βγαίνει προς το Palace να πικάρει. Είναι ο Μπουρίτο πάρα πολύ κοντά του. Μιλάνε εδώ πέρα, δεν θα υπάρξει τίποτα. Χέικο βγαίνει να πικάρει, είναι όμως ο Μπουρίτο πάρα πολύ δίπλα του, ο οποίος δεν κάνει κίνηση. Τώρα πέφτει και ρίχνει ένα τρομερό headshot πάνω στον Γκάιλ. Βλέπει 2 άτομα, δεν θα μπορέσει να σκοτώσει κάποιον από αυτούς. Πριν πάλι από πίσω, τρώει τον Ταζάκο, Σπεκ δεν θα κρυφτεί. Θα πεθάνει και αυτός και ο Hacker, ο οποίος έχει μείνει μόνος του ουσιαστικά στο Palace. Θα δεχτεί μια grenade την οποία θα κοιτάξει και μέσα στα μάτια. Και 8-7 το half για τους DDZ. Καταστροφικό half αυτό για τους VL. Μπήκαν μπροστά. Ξεκίνησαν με συνολικό σκορ, με σκορ βασικά 5-0 και μετά ήρθε η κάτρα κύλα και το 8-7 για τους DDZ. Πηγαίνουμε σε αλλαγή όμως site και ίσως σε αυτό ανεβάσει λίγο τους παίχτες των VL. Αναμονή μέχρι την αρχή του δεύτερου half. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο half με τους VL, αυτή τη φορά στο City Spawn. Hacker να μένει μόνος του στο A site και το plan να είναι περισσότερο για το B. Δεν υπάρχει κάποιο άτομο εκεί πέρα, οπότε στο κατά 90% execute των Γερμανών στο A-side θα πρέπει να κοιτάξουν ένα καλό retake. Hacker εδώ πέρα θα βρει τον Dave για αρχή. Ταζάκος έχει έρθει από τις σκάλες. Θα είναι δύσκολο τώρα με τον Hacker να περάει αρκετό damage πάνω στον Μπουρίτο. Smokey είναι πάρα πολύ κοντά. Hacker θα μπορέσει να ολοκληρώσει αυτό το οποίο άρχισε και τώρα οι παίχτες των VL θα πρέπει να κατευθυνθούν
πάνω στους αντιπάλους του Spectre, ο οποίος ερχόταν από το Palace. Θα φάει για αυτός ένα και ο Ταζάκος με τον Heiko θα τελειώσουν τους DDZ. Γρήγορο, όμορφο και πολύ καλό retake. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλα άλλαξαν. Smoky. Με το P90 spec να παίρνει το short. Δεν ακούγεται τίποτα. Ενώ η DDZ βλέπουμε να είναι εξαπλωμένη στα B-ups και τώρα να αρχίζεται να γίνεται χαμός. Θα πιαστεί με μία flash. Smoky θα σκοτώσει δύο άτομα για αρχή. Spec με μία grenade και ο Ταζάκος με το M4. Πολύ καλή συνεργασία. Έρχεται και ο Hacker να τελειώσει το round 9-8 γρήγορο. Δεν πρόλαβαν καν να κάνουν plan η DDZ. Και full buy αυτή τη στιγμή. Με δύο grenade παύλα smoke στον καθένα. Οι οποίοι τώρα εξαπλώνονται προς το mid και ο Ταζάκος, ο οποίος πήγαινε να πέσει προς τα κάτω, θα φάει μια σφαίρα στο κεφάλι. Ρίχνει το window θέλοντας να πιστέψουν οι αντίπαλοι του ότι θα πέσει κάτω. Στο δε γίνεται spec παίζει τον drop από τη σκαλωσιά. Μπουρίτο ήταν κοντά του μαζί με τον Γκάιλ, εκείνοι όμως θα γυρίσουν πίσω, θα σμοκάρουν το window. Και ετοιμάζονται να πάνε προς το short. Εκεί υπάρχει το P90 του Spec, το οποίο θα σκοτώσει τον Γκάιλ. Smoky με το UMP μόνος του στο bench. Μιλάμε. 3 εναντίον 4. Τώρα ετοιμάζονται να μπουν προς το B. Έχουν πέσει μέσα, καίγονται. Spec θα σκοτώσει τουλάχιστον ένα. Smoky έχει πέρασει πάρα πολύ damage πάνω στον Μίλαν. Με την βοήθεια του Hacker θα σκοτώσει ακόμα έναν. Heiko. Είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει το τελευταίο frag και 18 για τους VL. Οι οποίοι θα στείλουν τους αντιπάλους τους σε οίκο. Πολύ καλά και γρήγορα rotates για την ομάδα των VL. Heiko εδώ πέρα ζορίζεται λίγο να ανέβει. Για να δούμε εδώ πέρα ο Hacker πιάνεται. Heiko με τη flash δεν θα μπορέσει να σκοτώσει έναν μόνο. Μια flash μέσα στο site, ωραίο flick και από τον Hacker και από τον Spec. Στον αντίπαλο της υπάρχει άτομο μέσα στο dark. Αυτό το ξέρουν οι VL. Γκάιλ είναι μέσα στο site. Smoky έχει πλησιάσει με jump. Θα σκοτώσει Spec. Θα πεθάνει όμως. Ταζάκος θέλει να κάνει protect και θα γίνει. Πάρα λίγο έλειψε να υπάρξει μεγάλο πρόβλημα για τους VL. Και ο Hacker περνάει πρώτος μαζί με Spect και Taz. Ενώ οι DDZ θα παίξουν ένα διπλό AWP. Dave πικάρει από την ράμπα.
κολλημένοι οι παίχτες των VL στα position τους. Έχουν απλωθεί σε mid. Τώρα σιγά σιγά ο Dave αρχίζει να βγαίνει εκεί πέρα, κοιτάζει ο Hacker όμως. Και αν βγει παραπάνω. Τώρα ο Heiko έχει πλησιάσει πάρα πολύ. Αλλά δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ενώ ο Hacker παίρνει το pick προς το... Εδώ πέρα η... Πάτος Λόκος πεθαίνουν ένας προς ένας από τα AWP των αντιπάλων τους. Και ο Σπέκ πρέπει να προσέξει αρκετά. Φεύγει μία Μολότοφ. Το reload του Σπέκ. Smoke και Σπέκ για το retake εναντίον τριών ατόμων. Γνωρίζει ήδη το position ο Σπέκ του αντιπάλου του. Θα σκοτώσει τον πρώτο. Smoky. Πικάρει προς το window. Περνάει κάποιο damage. Θα σκοτώσει τον Dave Aspect. Δεν θα προλάβει να κάνει το defuse γιατί ο αντίπαλος του παραμονεύει προς στο Palace. Και δεν υπάρχει και smoke για κάποιο εν μέρη ninja. Τρία-ένα λοιπόν. 4-1 συγγνώμη λοιπόν για τους DDZ στο δεύτερο half. Hacker ξανά στο ίδιο σημείο. Το ίδιο ακριβώς πλάν με μια παραλλαγή αντί για το mid, αντί για χώρο στο mid. Χώρο στα ups ψάχνουν οι ξένοι. Έξω ακριβώς από τα B-Ups. Dave, ο οποίος και αυτός κατευθύνεται προς το Palace. Smoke. Heiko τον περιμένει με αγωνία. Ενώ οι αντίπαλοι τους ετοιμάζονται σιγά σιγά κι άλλο προς το B, ίσως το A είναι ένα fake. Εδώ πέρα θα χάσει το φλίκο Hacker και ο Heiko θα μπορέσει να πάρει όμως τη ράμπα. Smoky με το P90 σκοτώνει τον Γκάιλ για αρχή. Θα πέσει κάτω. Spect. Θα σκοτώσει τον Μπουρίτο πάρα πολύ όμορφα. Εκείνος έκανε fave plan. Και τώρα έχει και το position του δεύτερου αντιπάλου. Δεν θα βρει τον Πριτ. Είναι και ο Τάζ εκεί πέρα κοντά του. Ο οποίος πικάρει τον Μίλαν. Κάτι το οποίο είναι λάθος. Έχει πλησιάσει και ο Heiko. Σπέκτ και Heiko. Πέφτει κάτω και τον σκοτώνει. Heiko έχει μείνει μόνος του. Και ο Μίλαν με μια πάρα πολύ έμπνευση θα τελειώσει μόνος του τους VL. 11-10. Να τον έχουμε δει τα τελευταία rounds κάποιο execute προς το A side. Heiko και Hacker πάνε προς τα εκεί όμως. Με 64 έχει μείνει και ένα USPS το οποίο θα περάσει ελάχιστο damage. Στους αντιπάλους του και ο Dave εδώ πέρα θα κάνει ένα double frag πάνω στον Smoky και στον Spec και θα τελειώσει το round. 11-11 λοιπόν. Οι Γερμανοί οι οποίοι κάνουν και εκείνοι ένα σερί
4-0, 3-0, συγγνώμη. Και άμα ακόμα ένα είναι έτοιμοι να περάσουν μπροστά. Αυτό που λέγαμε πριν για το A-Site. Μπαίνει ανενόχλητος ο Μίλαν, πικάρει. Χωρίς flash, χωρίς smoke, χωρίς τίποτα. Χέικο τον βλέπει και τον σκοτώνει. Θα κάνει το reload, υπάρχουν άτομα από πίσω τους. Όμως ο Τάζ πάρα πολύ όμορφα θα σκοτώσει τον Γκάιλ. Βγαίνει και ο Hacker από τις σκάλες και σκοτώνει τον Μπουρίτο. Σπέκ πηγαίνει από πίσω τους. Hacker με 3 HP. Υπάρχει άτομο στο Palace. Έχει το info. Hacker θα πεθάνει. Είχε ούτως ή άλλως ένα HP. Σπέκ. Ένα εναντίον ενός. Με τον Πριτ βγαίνει πικάρι. Το Σιφόρ είναι από την άλλη πλευρά όμως. Και ο Σπέκ θα ξαναχάσει αυτό το 1v1 από τον αντίπαλό του, ο οποίος βγαίνει και τον πικάρει. Δεν θα προλάβει όμως τον Σπέκ, θα ζήσει, αλλά θα πάρει αυτό που πραγματικά επιζητούσε εκείνο το round, το οποίο ήταν να σκάσει το C4. Ξανά σε 20 VL. Μπουρίτο περνάει όλο ευθεία. Τον έχει ακούσει τον Σπέκτ όμως. Βρισκόταν πάρα πολύ κοντά του. Και τώρα ίσως υπάρξει πρόβλημα. Ο Σμόκι είναι μόνος του με ένα P250. Και απλά τους περιμένει και ο Μίλαν εδώ πέρα με ένα jump. Πεθαίνει και ο Hacker. Σπέκ και Χέικο. Μόνοι τους δεν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι. Σπέκ θα προσπαθήσει να κρατήσει το gun του. Πέθανε ο Dave από το ras των παιχτών του VL στη ράμπα. Ακούει τον Πριτ η αρχή. Πριτ θα πάει να κοιτάξει το σημείο που καθόταν ο Σπέκ, αποτυχάνοντας βέβαια. Και ο Μπουρίτο πηγαίνει γρήγορα από πίσω του. Δεν θα προλάβει λόγω time και pause αυτή τη στιγμή για τους BL. Thank you.
Πάμε ξανά λοιπόν. Για τη συνέχεια του game. Ο hacker εδώ πέρα θα πάρει τον Μίλαν. Για αρχή. Σαζάκος έχει πρεσάρει, θα σκοτώσει και εκείνος. Είναι και ο Μπουρίτο όμως, πρέπει να προσέξει. Έχει ακούσει την smoke και έχει ακούσει και τα βήματα. Ο Ταζάκος θα βγει και θα σκοτώσει τον Μπουρίτο. Δύο άτομα για αυτόν. Ο Πριτ είναι πίσω στα B-Ups. Dave έχει βγει. Ρίχνει πάνω στον Χέικο και γυρνάει προς τα πίσω. Ο Τάζ έχει περάσει πάρα πολύ. Ακούει τον αντίπαλό του, ο οποίος... Έτσι όπως έτρεχε θα ρίξει μια σφαίρα στο κεφάλι του Τάζ και θα τον σκοτώσει. Σπέκτ. Ντέιβ έχει περάσει προς το mid, δεν υπάρχει κάποιος. 35 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση του round. Και τώρα μάλλον οι DDZ θα κάνουν την κίνησή τους. Smoky. Spectre σκοτώνει τον Πριτ για αρχή. Εδώ πέρα ο Smoky πρέπει να ξεφύγει. Spectre έχει δει και τον Dave, ο οποίος θα οπισθοχωρήσει γιατί δεν προλαβαίνει. Και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σώσει και το AWP του για να δούμε το hacker. Πόου, παραλίγο να γίνει ένα πολύ δυνατό play από τον hacker με ωραίο μπάνιχο, πέφτει μέσα στο underpass, αλλά θα χάσει το flick. Αρκετά επιθετικά προς το mid, οι σφαίρες πάνω στον Μπουρίτο δεν θα πιάσουνε. Οχ, ενώ βλέπει, αν δεν κάνω λάθος, τον Μπουρίτο, ο οποίος σχεδόν είχε βγει από την smoke. Και ο hacker πάρα πολύ όμορφα θα τον σκοτώσει, είχε γίνει overextended, έπρεπε κάποια στιγμή να τιμωρηθεί για αυτά τα λάθη. Είχε περάσει πάρα πολύ μπροστά πριν. Γκρενέντι μέσα στο παράθυρο, αλλά δεν βρίσκεται κανείς εκεί αυτή τη στιγμή. Χέικο βλέπεις και καλά τον πριν, τον κοιτάζει και τον σκοτώνει. Γκάιλ. Και ο Ταζάκος θα πάρει και αυτός ένα φραγκ. Ντέιβ και Μίλαν. Σμόκι κολλημένος στη μεριά του B. Τώρα με αυτό το λάθος του Smoke να πηδήξει εκεί πέρα, μπαίνει σιγά σιγά μέσα ο Μίλαν, αλλά θα έρθει ο Spect και θα το διορθώσει, ο οποίος τον πικάρει. Τάζ έρχεται και εκείνος να βοηθήσει την κατάσταση. Ο Spect δεν καταλαβαίνει από αυτά, θα σκοτώσει και εκείνον και τώρα και τον Dave, και πάρα πολύ όμορφα 1v3 spec να ισοφαρίσει 13-13 για τους VL, ο οποίος με 27 frag οδηγεί την ομάδα του σιγά σιγά, βήμα βήμα, προς την νίκη. Hacker. Ενώ η DDZ αυτή τη φορά ετοιμάζονται να πάνε προς το A-side, καθώς είναι με Tech-9s, μια smoke για το Palace. Ένα άτομο υπάρχει προς... Πέφτουνε τρία άτομα κάτω εδώ πέρα, ο Χέικο θα σκοτώσει και τους τρεις, τελειώνουν οι σφαίρες. Τάζ βγαίνει, ρίχνει το spray και θα τους τελειώσουν και οι δύο μαζί. Έναν στη ράμπα και έναν κάτω στο Dark. Χέικο πήρε τρομερό
Σποτ πέσανε, αντίπαλοι κανείς δεν κοίταξε προς τα πίσω του και πέθανε μόνο και μόνο γιατί οι σφαίρες τελείωσαν από το M4. Μίλαν πικάρει προς τη μεριά του Κονέ, ενώ βλέπουμε πολύ όμορφα πως έχουν εξαπλωθεί Σπεκτάζ και Χάκερ, καλύβοντας κάθε χώρο που υπάρχει. Φεύγουν τώρα τα staff για μέσα στο A-side. Φεύγει μία μόλι για το Palace και εδώ πέρα Hacker μπαίνει, ρίχνει το shot, δεν θα μπορέσει να σκοτώσει κάποιον. Χέικο βρίσκει τον Πριτ για αρχή, τώρα και τον Μπουρίτο με το USP. Βγαίνει ο Γκάλ και το σκοτώνει, Taz έρχεται από πίσω. Βγαίνει, σκοτώνει τον Dave, ο οποίος χόρευε προς το μέρος του. Υπάρχει άτομο στο Dark και ένας πάνω στο Palace. Σπέκτε θα σκοτώσει το Dark, θα δει τον Γκάιλ αυτή τη στιγμή. Ο Taz θα τελειώσουν και εκείνου οι σφαίρες και δεν θα μπορέσει να τον σκοτώσει το spray του, ενώ κοιτάζε σε εκείνο το σημείο. Τώρα θέλει προσοχή πάλι από τους παίχτες των VL. Smoky. Τον ακούει ο Taz από πίσω. Θα τον σκοτώσει όμως και η Vatos Locos. 15-13 είναι ένα round πριν την νίκη ξανά με παρόμοιο σκορ όπως την προηγούμενη φορά. Εδώ πέρα ο Dave. Πάρω λίγο να προλάβει τον Taz. Κίνηση στα B-Ups. Και Spec θα πάει ξανά να κοιτάξει σε εκείνο το σημείο. Ενώ Smokey περιμένει τους αντιπάλους του. Με τον ίδιο τρόπο βέβαια έχουν πάει αρκετά πίσω. Σπέκτη έχει τεφλάς. Τους περιμένει να πέσουν. Δεν θα προλάβει τον Μπουρίτο. Πέφτει ο Μίλαν και τον σκοτώνει. Γυρνάει πάνω στον Γκάλι. Δεν θα μπορέσει να σκοτώσει και αυτό. Ενώ ο Σμόκ, ο Σμόκι έχει σκοτώσει δύο άτομα μαζί με τον Taz. Και 16-13 για τους Vatos Locos να παίρνουν αυτήν την νίκη και να συνεχίζουν στο ESEA Intermediate. Επόμενοι αγώνες λοιπόν σε λίγες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το game. VL Hype, καλό βράδυ.